Είναι ένα σχολείο κόσμημα, Διαμάντη, με τις τελευταίες προδιαγραφές. Έχει τέλεια κατασκευή, με όλα, πλήρως εξοπλισμένο, με κάμερες, με σταθερή θερμοκρασία μέσα στους χώρους, με πλήρη παρακολούθηση, γιατί μιλάμε για ειδικό δημοτικό, με ό,τι προβλήματα μπορεί να έχουν παιδιά μέχρι και βαρύ αυτισμού, παρακολούθησης, με κάμερες και ό,τι χρειάζεται, και είναι ζηλευτό για οποιοδήποτε σχολείο υπάρχει στην επικράτεια. Οι κάμερες κανονικά τοποθετημένες όπως είχαν τοποθετηθεί από την εταιρεία, σημειωτό η εταιρεία είναι αυτή η οποία έχουν χορηγηθεί τα χρήματα με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Μεγάλη Βρετανία. Από εκεί και έπειτα οι κάμερες τις έλεγχε σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζουμε ως Ένωση Γονέων από τον ηλεκτρολόγο της τοποθετημένων της εταιρείας. Όταν λοιπόν ήρθε η διευθύντρια, η κυρία Βερόνη, διευθύντρια του Ειδικού Δημοτικού με σπουδές στο εξωτερικό και διετή φίτηση ενός μεταπτυχιακού στο Λονδίνο, θέλησε να ενεργοποιήσει τις κάμερες αυτές, γιατί στην ουσία είναι συνδεδεμένες με το μόνιτορ το οποίο υπάρχει στο γραφείο της. Όταν λοιπόν τοποθετήθηκαν μέσα στο γραφείο της οι κάμερες, ο σύλλογος διδασκόντων και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι δεν ξέρω που επίκυνται συνδικαλιστικά όργανα του εκπαιδευτικού προσωπικού, θεώρησαν ότι ήταν προσωπικά δεδομένα και δεν έπρεπε να υπάρχουν καν κάμερες σε όλο το σχολείο. Έγινε ένας μεγάλος αναβρασμός πάνω σε αυτό το θέμα και με τη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος, η οποία παρενέβηκε σε γενική συνέλευση, την οποία είχαμε εμείς ως Ένωση Γονέων πέρσι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά. Ήρθε η πρόεδρος Ένωσης του Συλλόγου Γονέων, η κυρία Δέμου Εύη, για να αιτιολογήσει την όλη κατάσταση και τη λεπτότητα του θέματος, ότι ως γονείς νιώθουν ασφαλείς και έτσι υπάρχει ένα άτομο ειδήμονας πάνω στο θέμα αυτό και όχι ο απλός ηλεκτρολόγος. Μετά από αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και παρέμβαση όλου του προσωπικού, αυτές οι κάμερες αποσυνδέθηκαν. Με αποτέλεσμα σήμερα να είχαμε αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη και να μην μπορούμε να επιλύσουμε το θέμα.